θα αποτελέσει τον πιο ισχυρό κρίκο στο δίκτυο της παιδείας μας. Είμαστε ευτυχείς που η άριστη επικοινωνία και συνεργασία του Δήμου με την ομάδα των καθηγητών του Μαθηματικού Τμήματος, που αποτελείται από τον κύριο Αντωνίου, τον κύριο Μωυσιάδη και τον διδάκτορα και διδάσκοντα κύριο Παπαδόπουλο Μιχάλη, η μεθοδική, οργανωμένη και μέσα σε ένα άριστο τμήμα συνεργασία μας έφερε στο σημείο εκκίνησης του τόσο μοναδικού εγχειρήματος του τόπου μας. Η βούληση, η σαφήνεια, η προσήλυση στο στόχο δεν άρχισε να κατεί χρόνος και από αύριο η καρδιά του προγράμματος θα χτυπά στην Σταδίου 51. Απέναντι από το Δημοτικό Στάδιο λοιπόν, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας θα πετυχαίνουν τις δικές τους επιστημονικές διακρίσεις ως αθλητές του πνεύματος. Αφού συγχαρώ τους παρευρισκόμενους επιλεγέντες από 130 περίπου εκλεκτούς υποψηφίους, καλώ τη Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό. Για μας είναι η πρόσφατη απόφαση της νέας κυβέρνησης
να δημιουργήσει δίπλα μας στη Θεσσαλονίκη το Υφυπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που είναι σημαντικό για όσα τρέχουν σε αυτή την πόλη, διότι πλέον η Βέρεια, μόλις 70 χιλιόμετρα μακριά από αυτό, αποτελεί την καλύτερη λύση για την εφαρμογή πιλωτικών προγραμμάτων που θα επιδιώξουμε την υλοποίησή τους. Έτσι λοιπόν, και συγχωρήστε με που συμβουλεύω με σημειώσεις, αλλά δεν θέλω να πολυλογήσω γιατί έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον μετά την παρουσίαση που είδαμε εκεί να ακούσουμε τους εξαιρετικούς συγκαθήμονους. Καλωσορίζω λοιπόν εκ μέρους αυτής της πόλης τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους καλωσορίζω με συγκίνηση. Η προσπάθειά σας, το μεράκι σας, οι γνώσεις που θα αποκτήσετε θα σας καθιερώσουν σαν τους πρώτους που τόλμησαν και κατάφεραν να προσφέρουν λύσεις για όλους τους πολίτες, ελπίζω, για όλες τις επιχειρήσεις, ώστε αυτοί να μπορούν να πορευτούν με μεγαλύτερη συνδυά και πιο σταθερά βήματα στην απαιτητική, πάντως μεταπληρημένη κοινωνία μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια και την αμέριστη βοήθεια όλων σας. Και ελπίζω σύντομα να είμαστε σε θέση να εγκαινιάσουμε και άλλα τμήματα, διεκδικούμε και ρεκρίτανη και το γνωρίζετε όλοι, αφού η Βέρεια απέδειξε και με τη λειτουργία του τμήματος χωροταξίας, που είναι δίπλα μου ο πρόεδρός μου, ότι αγκαλιάζει κάθε προοδευτική, εκπαιδευτική πρωτοβουλία και την υποστηρίζει με όλες τις δυνάμεις και η κοινωνία και ο Δήμος. Καλώς να ορίσετε.